υπάρξουν περαιτέρω εντάσεις και να κατανοήσει κάποια στιγμή η Τουρκία ότι αυτού του τύπου οι συμπεριφορές και αυτού του τύπου οι πρακτικές στην πραγματικότητα, δηλαδή η προσπάθεια να δημιουργηθούν τετελεσμένα πέρα και έξω από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, στην πραγματικότητα το μόνο το οποίο κάνουν είναι να την φέρουν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση στο διεθνές τερέν. Ήσασταν σαφείς, Υπουργέ. Πάμε τώρα στα προεκλογικά που είναι και πολλά και σημαντικά. Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ένα τρίπτυχο ανάπτυξη, φοροελαφρύνσης, ασφάλεια. Το δικό σας τρίπτυχο, που θέλετε να απαντήσετε σε αυτό το τρίπτυχο της Νέας Δημοκρατίας, ποιο είναι? Και εμείς δεν απαντάμε σε κανένα τρίπτυχο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε μία δική μας αντίληψη, την οποία προσπαθούμε να εξηγήσουμε και την οποία προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε στους Έλληνες πολίτες. Είναι αρκετά σχηματοποιημένο αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι είναι αναγκαίο να έχουμε ανάπτυξη, αλλά με επίκεντρο τον κόσμο της εργασίας, δηλαδή τους εργαζόμενους, και όχι με συντριβή της εργασίας, διότι η ιδέα η οποία βρίσκεται κάτω από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι για να μπορέσει η χώρα να έχει δυναμικότερη, αν θέλετε, ανάπτυξη, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να συντρίψουμε κάθε εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα, και όταν λένε εμπόδιο εννοούν τους μισθούς, τα εργασιακά δικαιώματα, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμπεριληπτική ανάπτυξη χωρίς να έχει στο επίκεντρο τους εργαζόμενους, τη δυνατότητά τους να βελτιώνουν διαρκώς το επίπεδο διαβίωσής τους, να βελτιώνουν διαρκώς την αγοραστική τους δύναμη, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί και ένα μοχλό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται εδώ για δύο εντελώς διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές και οικονομικές τοποθετήσεις που ακριβώς αντανακλώνται σε αυτές και τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια που υπάρχουν για τη χώρα. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ανάπτυξη με αυξημένους μισθούς και πολλές νέες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει από... δεν είναι μια φαντασίωση, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και 4 χρόνια έχουν δημιουργηθεί 400.000 νέες θέσεις εργασίας, στη στιγμή που μέχρι το 2015 η χώρα βρισκόταν σε μια διαρκή δίνη μείωσης του εργατικού της δυναμικού και μείωσης των θέσεων εργασίας. Είχαμε φτάσει ακόμα και το 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι χρειαζόμαστε στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, και το τρίτο αφορά το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική ασφάλεια. Σε σχέση με τις φοροελαφρύνσεις, πρέπει να σας πω ότι και εκεί υπάρχουν θεμελιώδεις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές με τον τρόπο με τον οποίο θέτει το ζήτημα η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε, για παράδειγμα, ότι οι φοροελαφρύνσεις θα πρέπει να αφορούν εκείνα τα τμήματα της κοινωνίας, ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη, η οποία έχει σηκώσει δυσανάλογα βάρη κατά την περίοδο της κρίσης. Είναι πολύ φερνή νύφη η μεσαία τάξη, ναι, και για όλα τα κόμματα. Θα ήθελα να το αποσαφηνίσουμε. Εσείς όταν μιλάτε για μεσαία τάξη, ποιους εννοείτε? Γιατί έχουμε χαωθεί και οι δημοσιογράφοι λίγο με το ποια είναι επιτέλους αυτή η μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη μιλάμε για τους ανθρώπους των μεσαίων εισοδημάτων. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι και δεν βρίσκονται στην κορυφή, αν θέλετε, της κοινωνικής πυραμίδας, αλλά αποτελούν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, οι όποιες φοροελαφρύνσεις οι όποιες ελαφρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει ακριβώς να στοχεύουν εκεί και όχι να στοχεύουν σε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως τους λίγους, αυτούς που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας. Η Νέα Δημοκρατία έχει την αντίθετη άποψη. Δηλαδή, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει φοροασυλία για την κορυφή της πυραμίδας και λιτότητα για την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό νομίζω ότι αντανακλάται και στην πρότασή της, για παράδειγμα, για μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 28% στο 20%. Εμείς πηγαίνουμε σε μια εντελώς διαφορετική λογική φοροελαφρύνσεων, για μείωση του φόρου εισοδήματος, μείωση βεβαίως της φορολογίας των επιχειρήσεων, όμως μια μείωση η οποία πρέπει να είναι λογισμένη. Ούτως ή άλλως έχουμε κινήσει αυτή τη διαδικασία από το 29% το 2019, βρίσκεται στο 28%, έτσι ώστε προοπτικά να φτάσει στο 25%, και από εκεί και πέρα συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι η κατάργηση, για παράδειγμα, της εισφοράς αλληλεγγύης, που αφορά ακριβώς την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Κατάργηση λοιπόν της εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι εισοδήματα 20.000 ευρώ, και από εκεί και πέρα
μείωση του συντελεστή για τα εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ, μείωση του έμφυα μεσοσταθμικά κατά 30%, που όμως δεν μπορεί να είναι μια οριζόντια μείωση. Δηλαδή, για να σας το πω πάρα πολύ απλά, δεν μπορεί να είναι η ίδια η μείωση που θα γίνει σε ένα διαμέρισμα στην Δραπετσόνα και σε μια βίλα στην Εκάλη. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει 30% μείωση για όλους. Εμείς λέμε όχι. Στα διαμερίσματα των μικρών και μεσαίων περιουσιών θα πρέπει να υπάρξει μία μείωση η οποία θα φτάσει ακόμα και στο 50%. Και από εκεί και πέρα, όσο η περιουσία μεγαλώνει, τόσο μικρότερη θα είναι η μείωση του φορολογικού συντελεστή, διότι σε αυτή την κοινωνία θα πρέπει ο καθένας να συνεισφέρει με βάση τις πραγματικές του δυνατότητες και όχι με βάση τις ιδεοληψίες ή τις αιμονές που μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, αυτό το οποίο λέει είναι ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε 4 χρόνια, η ταξική του μεροληψία, η αναδιανομή στην οποία προχώρησε, φάνηκε και κρίθηκε στις ευρωεκλογές. Και αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο, τα στοιχεία έδειξαν ότι και οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι προτίμησαν τη Νέα Δημοκρατία στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Γιατί αυτό να αλλάξει? Τι θεωρείτε ότι θα τους κάνει να πιστούν από το πρόγραμμά σας αυτή τη φορά? Θα σας πω το εξής, κυρία Γιαμαλή. Καταρχάς, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών δεν μπορούν να προεξοφλήσουν την στάση των πολιτών. Είναι άλλη κάλπη. Στις εθνικές εκλογές. Οι ευρωεκλογές ξέρουμε ότι είναι μια ψήφος η οποία, αν θέλετε, πολλοί κόσμος κατά τη διαδικασία των ευρωεκλογών θέλει να εκφράσει και τη δυσαρέσκειά του, θέλει να εκφράσει και ενδεχόμενη απογοήτευση, θέλει να εκφράσει και ενδεχόμενες διαφωνίες που μπορεί να έχει με την κυβέρνηση κάθε φορά. Στην εθνική κάλπη όμως αποφασίζουμε για τη ζωή μας, αποφασίζουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνηθεί η χώρα, αποφασίζουμε για το ποιος θα την κυβερνήσει και με ποιο πρόγραμμα θα την κυβερνήσει. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να βγάζει πολιτικά συμπεράσματα από τις ευρωεκλογές. Προφανώς μια καταγραφή, αν θέλετε, των διαθέσεων των πολιτών βεβαίως είναι εύλογη. Όμως προεξόφληση του αποτελέσματος νομίζω ότι είναι λανθασμένη ως πολιτική πρακτική. Εμείς στις ευρωεκλογές πήραμε ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ποιο είναι το πρόγραμμά μας. Θέλω να σας πω κάτι πολύ απλό. Επί 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αναγκασμένος να κυβερνά εντός ενός ασφικτικού δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο είχε τεθεί από την συμφωνία του Ιουλίου του 2015. Πήρε μια χώρα η οποία βρισκόταν στην κυριολεξία στα πρόθυρα της κατάρρευσης και της χρεοκοπίας. Πήρε μια χώρα η οποία είχε απολύτως άδεια ταμεία, δεν μπορούσε να πατήσει στα πόδια της. Τις πρώτες μέρες, αν θέλετε, της διακυβέρνησης ετίθετο ένα αμφιβόλο ακόμα και η δυνατότητα του κράτους να εκπληρώνει τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του. Αυτής που κόστησε από 60 έως 100 δις ακριβώς της διαπραγμάτευσης, σε πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν μια χώρα που βρισκόταν στην κυριολεξία στα πρόθυρα μιας απόλυτης χρεοκοπίας και 3 χρόνια μετά κατάφερε να την οδηγήσει έξω από τη Μνημονιακή Επιτροπή, κατάφερε να εξηγιάνει τα δημόσια οικονομικά, κατάφερε να δημιουργήσει πολύ καλύτερους όρους στην αγορά εργασίας. Κάναμε όσα θα θέλαμε? Όχι, δεν κάναμε όσα θα θέλαμε. Και γι' αυτό από τον Οκτώβριο του 19 και μετά, του 18 και μετά, αρχίσαμε να υλοποιούμε όταν πια δεν είχαμε τα χέρια μας δεμένα πίσω από την πλάτη, όπως συνέβαινε την προηγούμενη τριετία. Ναι. Αρχίσαμε να υλοποιούμε μια νέα οικονομική πολιτική που στόχευε ακριβώς στο να ελαφρύνει μεσαία στρώματα με πολύ συγκεκριμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Θέλω να αναφέρω μερικές από αυτές, όπως ήταν η μείωση του έμφυα κατά 10% μεσοσταθμικά και κατά 30% για τις μικρές περιουσίες, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ιδιαίτερα για τα μεσαία εισοδήματα, ήταν η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους αγρότες, ήταν το στεγαστικό επίδομα, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε νέα ζευγάρια να μπορέσουν να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μια μεγαλύτερη ασφάλεια και με μια αρκετά μεγάλη διευκόλυνση. Και από εκεί και πέρα, όταν βρέθηκε περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος, ανακοινώσαμε και επιπλέον μέτρα. Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από το 24% στο 13%. Άρα λοιπόν. Ωστόσο, αυτά όπως τα εισέπραξε ως προεκλογικά, κύριε Δημοκόπουλε. Νομίζω ότι. Καταρχάς, παροχολογία δεν είναι όταν ψηφίζεις μέτρα. Παροχολογία είναι όταν υπόσχεσαι μέτρα. Σωστά είναι αυτά. Είναι εντελώς διαφορετικό. Το δεύτερο που θέλω να σας
σας πω είναι ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση προχωρά σε επεκτάσεις του προϋπολογισμού, δηλαδή σε μέτρα ελάφρυνσης ή μέτρα αύξησης των δαπανών, τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική πορεία της χώρας. Γι' αυτό επιμένω ότι όλες αυτές οι προσπάθειες και όλες αυτές οι παρεμβάσεις ακριβώς έγιναν στη βάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού. Όταν τα στοιχεία της Eurostat για το 2018 βγήκαν στις 22 Απρίλη, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει πριν από τις 22 Απρίλη σε νέα μέτρα δημοσιονομικής ελάφρυνσης, σε νέα μέτρα κοινωνικής στήριξης. Βγήκαν λοιπόν τα στοιχεία της Eurostat και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε νέα εκτίμηση για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 και να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις, όπως ήταν ακριβώς αυτό που σας είπα, η μείωση του ΦΠΑ και η σταδιακή αποκατάσταση της 13ης σύνταξης. Αυτά λοιπόν δεν είναι μέτρα τα οποία θα έπρεπε να θεωρηθούν προεκλογικού χαρακτήρα, είναι μέτρα τα οποία εντάσσονται σε έναν συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό, τον οποίο εξάλλου προσπαθούσαμε να ξεδιπλώσουμε ήδη από το Σεπτέμβριο του 2018. Άρα λοιπόν λέω, αυτή τη στιγμή το δίλημα είναι σαφές. Να συνεχιστεί μια προσπάθεια με σαφές στρατηγικό σχέδιο που θα οδηγήσει σε ελάφρυνση τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, θα οδηγήσει σε μια ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, θα οδηγήσει σε μια ανασυγκρότηση, αν θέλετε, των θεσμών αλληλεγγύης εντός της ελληνικής κοινωνίας, θα οδηγήσει σε μια βελτίωση των συνθήκων στην αγορά εργασίας, διότι ξέρετε έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες πρόοδοι το τελευταίο διάστημα και σε αυτόν τον τομέα, ή θα πάμε σε μια πολιτική λογική η οποία θέτει στο επίκεντρο την αναγκαιότητα συντριβής της εργασίας και διάλυσης του κοινωνικού κράτους, έτσι ώστε να δοθεί πεδίο ελευθερίας σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει και λέει ότι παρά το γεγονός ότι εσείς λέτε ότι έχετε νοικοκυρέψει την οικονομία και το αποδεικνύουν και οι δείκτες, αυτό είναι αναντήρητο, ότι η οικονομία, αν δεν είχατε ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά το 2014, θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, κυρία Γιαμάλη, και θα σας πω γιατί. Έχει γίνει αυτή η συζήτηση εξαντλητικά. Νομίζω όμως ότι αξίζει να επαναλάβουμε μερικά από τα επιχειρήματα. Είναι πράγματα που μου απαντάνε τα στελέχη της Δημοκρατίας εδώ, σε αυτό το στούντιο. Τον Ιούνιο του 2014, η έκθεση τότε των θεσμών ήταν στην κυριολεξία κόλαφος για την κυβέρνηση Σαμαρά. Έλεγε με απόλυτη σαφήνεια ότι η Νέα Δημοκρατία έχει οδηγήσει το πρόγραμμα αναντίστρεπτα εκτός πορείας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι τους οποίους ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του είχαν συμφωνήσει και ότι θα έπρεπε για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία του προγράμματος να προχωρήσει σε μέτρα τουλάχιστον 8 δισεκατομμυρίων και τούτο μόνο για να ολοκληρωθεί το δεύτερο μνημόνιο. Από εκεί και πέρα θα ήταν εξαιρετικά πιθανό ότι θα έπρεπε να ληφθούν νέα μέτρα για να υπάρξει μια πιστοληπτική γραμμή στήριξης, την οποία η δική μας κυβέρνηση κατάφερε να αποφύγει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρόκειται για αφηγήματα τα οποία δεν βρίσκουν στέρεα θεμέλια στην πραγματικότητα, περισσότερο περιγράφουν την επιθυμία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο περιγράφουν μια αντικειμενική κατάσταση. Σας ξαναλέω ότι το 2015, 25 Γενάρη του 2015, βρήκαμε μια χώρα η οποία είχε στα δημόσια ταμεία της περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι 300 εκατομμύρια ευρώ δεν φτάνουν ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, είναι λίγο, αν θέλετε, υποτιμά την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών να χρησιμοποιούνται τέτοιου τύπου επιχειρήματα από τη μεριά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, έχετε αφήσει εσείς τώρα στα ταμεία, αφήνετε περί τα 30 δις, αλλά αυτά τα 30 δις, λένε από τη Νέα Δημοκρατία, είναι αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης του κόσμου, τον οποίο εσείς γονατίσατε. Ναι, λοιπόν, δεν έχουν, νομίζω ότι αυτά. Η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται στο να πολιτεύεται με συνθήματα. Mm-hmm. Αν κάνουμε μία ανάλυση των ταμιακών διαθεσίμων, αυτά αφορούν καταρχάς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, τα νοσοκομεία ή για παράδειγμα ο ΕΦΚΑ ή άλλοι φορείς της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι πλεονασματικοί. Πράγμα το οποίο δημιουργεί μια έξτρα ρευστότητα ακριβώς για αυτούς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Mm-hmm. Το δεύτερο τμήμα αυτών των χρημάτων σχετίζεται με το μαξιλάρι του ESG.
ESM, το οποίο είναι εκεί ως μια πρόσθετη εξασφάλιση ότι η χώρα θα μπορεί να καλύπτει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες μέχρι και το 2022. Και το τρίτο τμήμα αυτών των χρημάτων σχετίζεται με τις εξόδους που έχει κάνει η χώρα στις αγορές, όπου έχει καταφέρει να ανταλλάξει παλαιό χρέος ακριβό με νεότερο χρέος φθηνότερο. Και έτσι φτιάχνεται, αν θέλετε, αυτό το μαξιλάρι των 30 δισεκατομμυρίων που είναι τα ταμιακά διαθέσιμα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή, του ελληνικού κράτους αυτή τη στιγμή. Αν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν ήθελαν να κάνουν παραπολιτική και δεν ήθελαν να πολιτεύονται με συνθήματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με πολύ καλύτερους όρους και με πολύ καλύτερες συνθήκες για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τελικά τι συνέβαινε στη χώρα μέχρι το 2015 και τι συμβαίνει στη χώρα μέχρι το 2019. Σαφές. Κύριε Τζανακόπουλε, 4 χρόνια κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ, στην αρχή με τους ΑΝΕΛ, στη συνέχεια μόνος του. Αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, τι δεν θα είχατε κάνει, ποιο ήταν το λάθος, το οποίο ενδεχομένως να σας κόστισε και την νίκη στις ευρωεκλογές και αυτό το μήνυμα που λάβατε, που ήταν αρκετά σημαντική η διαφορά. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν... Είναι περισσότερο ζητήματα πολιτικής ή επικοινωνίας, αυτό νομίζω... θέλω να ρωτήσω. Κοιτάξτε, θα σας πω πάρα πολύ ανοιχτά ότι... Δεν είναι προσωπικό τώρα. Η κυβέρνηση προσπάθησε να κάνει το καλύτερο δυνατό μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια. Ωστόσο, οι συνθήκες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει το μεγάλο λάθος. Υπάρχουν βεβαίως αστοχίες, επιμέρους λάθη, αν θέλετε επιλογές οι οποίες έγιναν και για τις οποίες βεβαίως από την δική μου πλευρά δύσκολα θα μετάνιωνα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια χώρα όπου 30% των κατοίκων τους βρισκόντουσαν σε συνθήκη απόλυτης και ακραίας φτώχειας, δεν άφηνε και πολλά περιθώρια επιλογών για το τι θα έπρεπε να κάνει μια αριστερή κυβέρνηση. Η αριστερή αυτή κυβέρνηση θα έπρεπε ανεξαρτήτως του πολιτικού κόστους να στρέψει την προσοχή της και το βλέμμα της προς αυτό το τμήμα της κοινωνίας για να μπορέσει, εν πάση περιπτώσει, να παράσχει τις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης που αρμόζουν σε μια οποιαδήποτε πολιτισμένη κοινωνία. Από εκεί και πέρα, όταν μπορέσαμε να επιλύσουμε το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης, στραφήκαμε με πολύ μεγάλη, δείξαμε μεγάλη μέρημνα για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε μεσαία στρώματα. Σε αυτό το πεδίο πιθανότατα αργήσαμε. Πιθανότατα θα μπορούσαμε να έχουμε ενδεχομένως με μια μεγαλύτερη ένταση συγκρουστή και στο επίπεδο της και στο επίπεδο των Ευρωπαίων εταίρων, διότι ξέρετε ότι δημιούργησαν μία κατάσταση με διαρκώς υποτιμημένες προβλέψεις για την ελληνική. Επανέρχονται με αυτού του τύπου. Ακριβώς, της... αυτό κάνουν διαρκώς και ιδιαίτερα αυτό είχε να κάνει με το Δουνουτού. Ωστόσο, η δύναμη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμών ήταν τέτοια που δεν μπορώ να δω ακριβώς τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει για να έχουμε αλλάξει, αν θέλετε, στον πυρήνα τους την ροή των γεγονότων και τη ροή των πραγμάτων. Αντιθέτως, θεωρώ ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών έδωσε μια σκληρότατη μάχη και κατάφερε μετά από όλα αυτά να επαναφέρει την ελληνική οικονομία σε μια κατάσταση στην οποία, μάλλον όχι, το επαναφέρει δεν είναι σωστό, να φέρει την ελληνική οικονομία σε μια κατάσταση στην οποία δεν βρισκόταν ποτέ. Σας ξαναλέω, με πλεονασματικούς φορείς γενικής κυβέρνησης, με υγιή δημόσια οικονομικά, με μια δυνατότητα να σχεδιάσουμε για το μέλλον στρατηγικά συγκεκριμένες παρεμβάσεις ελάφρυνσης κοινωνικής πλειοψηφίας. Όμως ξαναλέω ότι η αντικειμενική συνθήκη την οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν εξαιρετικά δυσμενής και εξαιρετικά δύσκολη. Είχαμε τις δηλώσεις Ρέγκλινγκ στις αρχές της εβδομάδας. Έχουμε δηλώσεις Ευρωπαίων αξιοπατούχων συχνά πυκνά που χτυπάνε διάφορα καμπανάκια. Εσείς λέτε ότι τους ανοίγει την όρεξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τέταρτο μνημόνιο. Από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι πάτε να αφήσετε ένα σκηνικό καμένης γης. Τι ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η στάση της Νέας Δημοκρατίας προεξοφλεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει καμία διάθεση και κανένα σκοπό να υλοποιήσει ούτε καν αυτά
που υπόσχεται σήμερα και τα οποία, όπως σας είπα, δεν αφορούν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Στην πραγματικότητα αφορούν την κορυφή της πυραμίδας στην ελληνική οικονομία και πολύ λιγότερο ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην μεσαία τάξη. Άρα, εκτιμώ ότι όλη αυτή η φιλολογία περικαμένης γης, τη στιγμή που σας έχω περιγράψει προηγουμένως σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ελληνική οικονομία, ναι, βεβαίως οφείλετε να ρωτήσετε, αποτελεί ένα προκατασκευασμένο άλοθη για τον κύριο Μητσοτάκη που νομίζω τον βολεύει πάρα πολύ, διότι του μειώνει την πίεση από τις προεκλογικές εξαγγελίες τις οποίες έχει κάνει. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις ή εν πάση περιπτώσει τις δηλώσεις από τη μεριά των θεσμών, όλα αυτά τα έχουμε δει αυτά τα 4 χρόνια και τα έχουμε αντιμετωπίσει. Διαρκώς υποτιμούσαν τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, διαρκώς πίεζαν για ακόμη περισσότερη, αν θέλετε, ακόμη περισσότερο σφίξιμο της δημοσιονομικής πολιτικής και στην πραγματικότητα δεν έπεσαν ποτέ μέσα, ενώ αντίθετα το οικονομικό επιτελείο της ελληνικής κυβέρνησης πάντοτε γνώριζε πού ακριβώς θα καταλήξει η ελληνική οικονομία. Βεβαίως ως προς αυτό υπήρχε μια τεράστια δυσπιστία, ξέρετε, αλλά αυτή η δυσπιστία δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά το γεγονός ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ιδιαίτερα πριν από το 2015 τα Υπουργεία Οικονομικών, οι Υπουργοί Οικονομικών αλλά και οι ελληνικές κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι μπορούν να κάνουν διαρκώς κόλπα, να κάνουν λογιστικά τεχνάσματα και να παρουσιάζουν μια εικόνα η οποία δεν ήταν στην πραγματικότητα η εικόνα που αντιστοιχούσε στην ελληνική οικονομία. Ξέρετε πόση δουλειά χρειάστηκε από τη μεριά του οικονομικού επιτελείου για να μπορέσουμε να επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας σε σχέση με τους αριθμούς. Αυτά γιατί δεν τα ακούσαμε σε αυτά τα 4 χρόνια, κύριε Τανακόπουλε. Ή τα ακούσαμε από πολύ συγκεκριμένα μέσα και πολύ λίγα. Έχω την εκτίμηση ότι υπάρχει ούτως ή άλλως ένα συγκροτημένο μηντιακό εκδοτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με βάση μία προσταγή, το μίσος για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, το έχουμε δει ήδη από το 2012 μετά τη μεγάλη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και νομίζω ότι είναι δεδομένο, διότι από την δική μας μεριά δεν δεχτήκαμε ποτέ να ανανεώσουμε ή να αναπαράξουμε τις πρακτικές της διαπλοκής και της, αν θέλετε, συνεννόησης κάτω από το τραπέζι που ήταν συνηθισμένο φαινόμενο για την ελληνική πολιτική σκηνή και την ελληνική οικονομική σκηνή επί 40 χρόνια. Μήπως σε όλα αυτά τα 4 χρόνια, όχι, από το 16, με συγχωρείτε, από το 16 και μετά, από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον υποτιμήσατε? Μήπως αποδεικνύεται πιο άξιος αντίπαλος από αυτό που είχατε υπολογίσει? Ο Μητσοτάκης είναι ένας αντίπαλος τον οποίο όποιος τον υποτιμά, κατά τη γνώμη μου, κάνει λάθος, διότι εκφράζει μία πάρα πολύ σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική, εκφράζει μία ατζέντα οικονομικής και δημοσιονομικής λιτότητας, μία ατζέντα διάλυσης του κοινωνικού κράτους, η οποία σε πάρα πολλές φορές στην πρόσφατη ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια ιστορία έχει παράξει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Νομίζω ότι η ατζέντα του θυμίζει πάρα πολύ τη Θάτσερ, η ατζέντα του θυμίζει πάρα πολύ τις πολιτικές Ρίγκαν, θυμίζει πάρα πολύ τις πολιτικές του κυρίου Μάκρη στην Αργεντινή. Θυμίζει δηλαδή μία λογική η οποία θέτει εν αμφιβόλο και θέτει εν κινδύνο μια σειρά από κοινωνικές δομές και μια σειρά από βασικούς πυλώνες, αν θέλετε, που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή. Εγώ δεν θεωρώ ότι το κάνει αυτό ο κ. Μητσοτάκης επειδή είναι κακός ή επειδή είναι μοσταγής. Το πιστεύει, λέτε. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μια συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία, την νεοφιλελεύθερη πολιτική και οικονομική ιδεολογία, η οποία ακριβώς αυτό το πολιτικό σχέδιο θεωρεί ότι μπορεί να φέρει
φέρει καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους. Όμως η πραγματικότητα, η εμπειρία, η ιστορία δεν τον δικαιώνει. Οποτεδήποτε τέτοιου τύπου πολιτικές εφαρμόστηκαν, οδηγηθήκαμε σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, με τελευταίο παράδειγμα την Αργεντινή. Δηλαδή, θυμηθείτε, είχαμε μια προσπάθεια 10 ετών να μπει η αργεντίνικη οικονομία σε μια, σε μια φάση εξυγίανσης και σε μια σειρά. Τότε, όταν ήρθε ο κύριος Μάκρη στην εξουσία, αυτό το οποίο υποσχέθηκε... Και την Κίρσνερ πάντως, λαϊκίστρια τη λένε. Ακριβώς. Υποσχέθηκε μια επιθετική πολιτική που μοιάζει πάρα πολύ με την πολιτική του κ. Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα τα δημόσια ταμεία να καταρρεύσουν και η Αργεντινή να επιστρέψει στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό δεν αποτελεί κινδυνολογία. Είναι πραγματικό ιστορικό παράδειγμα. Έχει γίνει πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγο καιρό, σε μια χώρα η οποία πέρασε αντίστοιχα δύσκολες συνθήκες με την Ελλάδα, με μια πρωτοφανή οικονομική κρίση και η οποία προσπαθούσε να πατήσει στα πόδια της επί μία δεκαετία. Είναι αλήθεια, αλλά καλώς ή κακώς το παράδειγμα που έχουμε εσωτερικεύσει ως χώρα και με την βοήθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι καλώς ή κακώς το παράδειγμα της Βενεζουέλας. Δηλαδή, οι αναφορές που έχουμε... Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση η Βενεζουελανική οικονομία με την ελληνική οικονομία. Είναι Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά η αναλογία που βάζει η αντιπολίτευση για εσάς είναι συνεχής. Στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής προσπάθειας να ταυτιστεί ο Τσίπρας με τον Μαδούρο, που δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει απήχηση σε ανθρώπους οι οποίοι στέκονται στοιχειωδώς κριτικά απέναντι στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι ακόμα. Επιμένετε εσείς για debate. Από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι δεν χρειάζεται debate ανάμεσα στους δύο αρχηγούς. Ο κόσμος δεν χρειάζεται να δει άλλη μια κοκορομαχία εντός εισαγωγικών. Δεν πρόκειται περί κοκορομαχίας. Εμείς ζητάμε μια προγραμματική αντιπαράθεση, διότι εδώ κρίνεται η ζωή των ανθρώπων και κρίνεται η πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και της Ελλάδας συνολικά για τα επόμενα 4 χρόνια. Νομίζω ότι από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας κακώς το αποφεύγουν. Δεν θεωρώ ότι τους κάνει καλό η εικόνα ενός φοβισμένου κόμματος που δεν τολμά να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο αρχηγού. Η εκτίμησή μου είναι όμως ότι κάτι φοβούνται, ότι πιθανότατα θα αντιστραφεί, αν θέλετε, η εικόνα που προσπαθούν σήμερα να περάσουν, κηρύσσοντας Γενικό Συοπητήριο. Βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κηρύξει Γενικό Συοπητήριο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της θέσεις, τις κινήσεις της κλπ. Βεβαίως τα στελέχη της δεν την αφήνουν, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν κρατιούνται και αναζητούν... Κάποιοι δεν κρατιούνται λίγο περισσότερο. Δεν κρατιούνται και αναζητούν την εκδίκηση, δεν ξέρω εγώ για ποιο πράγμα. Πρέπει να μας εξηγήσουν. Δηλαδή, προχθές είδατε τι έγινε στην Χίο με ένα πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Επιτέθηκε σε έναν επιθεωρητή του σώματος της θεώρησης εργασίας. Εμείς περιμένουμε την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, αλλά φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αυστηρός όταν οι κατηγορίες ή οι καταγγελίες δεν ακουμπάνε πρόσωπα του δικού του πολιτικού κύκλου ή της δικής του πολιτικής, αν θέλετε, της δικής του πολιτικής οικογένειας. Όταν όμως οι καταγγελίες ακουμπάνε ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του, επιμένει δύο κυρίους τις προηγούμενες ημέρες. Ότι παριστάνει τον αυστηρό όταν πρόκειται για πρόσωπα τα οποία δεν ακουμπάνε τον δικό του πολιτικό κύκλο. Ενδεχομένως αυτή τη φορά αυτός ο κύριος Τρομπούκης, αν δεν κάνω λάθος, να ακουμπά τον πολιτικό κύκλο, τον στενό πολιτικό κύκλο του κυρίου Μητσοτάκη. Σαφές. Και γι' αυτό το λόγο να μην σχολιάζει ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την απαράδεκτη ενέργεια. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πηγαίνει επιθεωρητής σώματος επιθεώρησης εργασίας, να κάνει έλεγχο, να βρίσκει αδήλωτοι εργαζόμενοι και να αντιμετωπίζει τέτοιου τύπου ακραίες συμπεριφορές από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο φιλοδοξεί, από όσο μαθαίνω, να είναι και υποψήφιος βουλευτής στο νομό της Χίου, και μάλιστα να δέχεται εκτός από λεκτική και σωματική επίθεση. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Πρέπει ο κ. Μητσοτάκης άμεσα να τοποθετηθεί. Εμείς αναμένουμε την απάντησή του. Ωστόσο, υπάρχει και ένα πολιτικό συμπέρασμα από, από όλα αυτά τα περιστατικά. Όταν κλείνει το μάτι στην παραβατικότητα, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης σε ερωτήσεις περί εκβιαστικών ελέγχων δεν σχολίασε τίποτα σε πρόσφατη προεκλογική του εκδήλωση, έκλεισε το μάτι για το γεγονός ότι δεν στέλνει, ούτε εκείνος προτίθεται να στέλνει το
ως ΔΟΕ για ελέγχους. Άρα λοιπόν όταν κλείνεις το μάτι στην παραβατικότητα, τελικά στην πραγματικότητα τροφοδοτείς τέτοιου τύπου συμπεριφορές, και νομίζω ότι αυτό αντανακλά και την πολιτική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πραγματικά είναι ό,τι πιο παλιό μπορεί να συναντήσει κανείς. Δηλαδή φοροασυλία για την κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας και από εκεί και πέρα κλείσιμο το ματιού για να μπορέσει να αναπαραχθεί η συνθήκη παραβατικότητας, φοροδιαφυγής, μη σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων. Από τη δική μας πλευρά λέμε κανόνες για όλους. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να στήσουμε την ελληνική οικονομία, να θέλουμε να δημιουργήσουμε όρους βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη που έγιναν κατά την περίοδο του 2000 στην Ελλάδα και κατά την περίοδο της δεκαετίας του 90 και οδήγησαν τελικά στη συνθήκη της χρεοκοπίας. Ο κ. Μητσοτάκης, αν νομίζει ότι μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική με παραβατικότητα, νομίζω ότι έχει κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος και δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες. Ειδικά μετά από μια οκταετή κρίση, η οποία στην κυριολεξία έχει δημιουργήσει τεράστια βάρη και δυσανάλογα βάρη στη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Κύριε Τζανακόπουλε, νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται η συνέντευξή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να υπενθυμίσουμε ότι είστε υποψήφιος στην Α περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Καλή τύχη στις εκλογές. Κυρίες και κύριοι, εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό.